Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Ask the Guitar Coach. Η σημερινή ερώτηση είναι μια από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις, όπου ένας από τους ακροατές ρωτάει: Έχω αρχίσει να παίζω κιθάρα εδώ και ένα χρόνο περίπου και έχω μάθει τα πρώτα βασικά πράγματα. Πρέπει να πάρω μια καλή κιθάρα τώρα ή να περιμένω να γίνω καλός πρώτα και μετά να πάρω την κιθάρα την καλύτερη? Φίλε μου, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Πάρε την καλή κιθάρα που μπορείς τώρα. Η κιθάρα που θα έχεις είναι μέρος της διαδικασίας της εκμάθησης. Δηλαδή, θα σε βοηθήσει στο να γίνεις καλύτερος. Δεν είναι μια ανταμοιβή στο τέλος την οποία την παίρνεις επειδή τα κατάφερες και έγινες καλός. Ένα απλό παράδειγμα είναι να σκεφτείς μια ομάδα ποδοσφαίρου. Ο προπονητής λοιπόν της ομάδας δεν πηγαίνει και τους λέει: Παιδιά, θα παίξετε όλο το πρωτάθλημα με παντόφλες ή με σκαρπίνια ή με μπότες. Και άμα τα καταφέρετε και γίνετε καλοί και πάρετε το πρωτάθλημα, τότε για δωράκι θα σας πάρω καλά αθλητικά παπούτσια. Δεν είναι αυτό το οποίο γίνεται. Παίρνουν τα παπούτσια όλη η ομάδα, έτσι ώστε να μπορέσουν η δουλειά που θα κάνουν, η προπόνηση και η μελέτη τους, να φέρει το maximum αποτέλεσμα και να μπορέσουν να φτάσουν εκεί που θέλουν να φτάσουν. Οπότε, με απλά λόγια, πάρε την καλή κιθάρα τώρα. Θα μου πεις απ' την άλλη ότι πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει οικονομική άνεση για να πάρεις ένα καλό όργανο. Αυτό ισχύει και μπορώ να το καταλάβω. Μια πολύ καλή επιλογή λοιπόν είναι να πάρεις ένα μεταχειρισμένο όργανο. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Εγώ θυμάμαι από αγορές, ανταλλαγές και γενικότερα αγοραπολισίες που έχω κάνει στον τομέα της κιθάρας, μία φορά μόνο είχα κάποιο μικρό πρόβλημα και αυτό ήταν κάτι το οποίο διορθώθηκε πάρα πολύ εύκολα με μια επίσκεψη σε ένα τεχνικό. Οπότε μην πολύ ανησυχείς. Αν δεν έχεις την απαιτούμενη εμπειρία για να δεις κατά πόσο η κιθάρα που θα πάρεις είναι καλή ή όχι, συμβουλέψου τον καθηγητή σου. Αν δεν έχεις καθηγητή, θα σου έλεγα να ασχοληθείς πολύ περισσότερο με το να βρεις ένα καλό καθηγητή και μετά με το να πάρεις μια καλή κιθάρα. Αυτά για σήμερα από μένα. Τα λέμε σύντομα στο επόμενο Ask the Guitar Coach.